Καταρχήν, σε ό,τι αφορά το θέμα που ανέκυψε τις τελευταίες μέρες που και αφορά την υδροδότηση και των οικισμών της περιοχής Ελισπόντου, Άγιος Δημήτριος, Ριάκιο, Κοιλάδα κτλ. Από τα Τερά της Θερμακιάς. Σε ό,τι αφορά την απόλυψη των υδατικών πόρων από την περιοχή της Θερμακιάς, από το Δήμο Κοζάνης, δεν αλλάζει τίποτα από αυτό που συνέβαινε εδώ και 80 χρόνια. Δηλαδή, θυμίζω, ούτε εγώ το θυμάμαι, δεν υπήρχα τότε, αλλά από τα δημοσιεύματα της εποχής και από εικόνες της εποχής, επί αημνής του Δημάρχου Τέρπου, το νερό την δεκαετία του 30 από τις πηγές της Θερμακιάς ήρθε στην Κοζάνη και υδροδότησε στην Κοζάνη. Αυτό που πάμε να κάνουμε σήμερα δεν αλλάζει ουδόλως αυτό που πήγαμε για να κάνουμε και αυτό που γίνεται από τότε ανελιπώς για 80 χρόνια. Ενδιάμεσα από τον αγωγό που οδηγεί το νερό της Θερμακιάς στο υδραγωγείο της Κοζάνης, γίνεται απόλυψη μέρους του υδάτινου αυτού δυναμικού για να εξυπηρετήσουμε τις ανάγκες και να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που το γνωστό πρόβλημα της ύπαρξης χρωμίου στο νερό ίδρυυσης των οικισμών Αγίου Δημητρίου, Ριακίου, Κοιλάδας και Γαλανίου. Τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο. Μετά την επικοινωνία που είχε ο πρόεδρος της Θερμακιάς με την πρόεδρο της ΔΕΙΑΚ, την κυρία Τουμπουλίδου, επικοινώνησα εγώ, κάλεσα στο τηλέφωνο τη Δήμαρχο Εορδέας, την κυρία Βριζίδου, και είχαμε μια συζήτηση επί του θέματος. Η συζήτηση αφορούσε το ότι οποιοδήποτε θέμα υπάρχει θα τεθεί μεταξύ μας, θα συζητηθεί και θα αποφασιστεί μεταξύ μας με πνεύμα καλής θέλησης. Τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο. Από τότε λοιπόν που τέθηκε το θέμα, περιμένω το επόμενο διάστημα να γίνει συνάντηση με το Δήμο Εορδέας και να συζητήσουμε όποιο θέμα είναι να συζητήσουμε. Εξάλλου, όπως είναι γνωστό, το θέμα των υδατικών πόρων δεν είναι κάτι το οποίο το διαχειρίζεται ο καθένας κατά το δοκούν. Υπάρχει νομοθεσία, υπάρχουν δεσμεύσεις, υπάρχουν υποχρεώσεις, υπάρχουν. Και όλα αυτά τα πράγματα όταν έρθει η ώρα θα μπουν στο τραπέζι και θα συζητηθούν. Μας είπατε δηλαδή, κύριε Δήμαρχε, ότι αυτή τη στιγμή. Μας είπατε, κύριε Δήμαρχε, αυτή τη στιγμή ότι το νερό που θα πάρετε είναι νερό που ήδη εμπλουτίζει το δίκτυο, το δικτυακό. Φυσικά. Φυσικά. Έτσι θυμίζω το ότι όπως παρουσιάστηκε και στη μελέτη που πριν την προηγούμενη εβδομάδα παρουσιάστηκε εδώ στο κουβεντάριο, έτσι ο οδηγός που οδηγεί το νερό της Θερμακιάς στο υδραγωγείο της Κοζάνης περνάει πάρα πολύ κοντά από το εξωτερικό υδραγωγείο του Αγίου Δημητρίου. Από εκεί λοιπόν από το φρεάτιο παίρνεται το νερό και οδηγείται στο. Και έτσι προβλέπεται να οδηγηθεί το νερό αυτό στο υδραγωγείο του Αγίου Δημητρίου. Τα έργα δεν ξεκίνησαν για να σταματήσουν, αλλά η μελέτη, όπως προβλεπόταν, έχει υποβληθεί στη διαχειριστική αρχή, αναμένει την ένταξη και υπάρχει μια συνεργασία, στενή και καλή συνεργασία, προκειμένου το όλο έργο να διεκπεραιωθεί και να ξεκινήσει η κατασκευή του άμεσα.